Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε μαζί. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι και σε αγαπώ ιδιαίτερα. Βέβαια, απομακρύνθηκες από την Ελλάδα, αλλά για καλό σκοπό, αφού δουλεύεις αρκετά μακριά μας. Σε βρίσκουμε τώρα στο Καντάρ. Είσαι, να πω ότι είναι ο Μάριος ο Καμπούρης, ο οποίος είναι κλινικός και μοριακός γενετιστής στον τομέα της γενετικής, το τμήμα παθολογίας και εργαστηριακής ιατρικής. Σε ποιο νοσοκομείο, Μάριέ μου? Καλησπέρα και σε σένα, Εύα. Η αγάπη είναι αμοιβαία, όπως πάντα, και η φιλία από όταν είμαστε πάρα πολύ μικρά παιδιά και οι δύο, έτσι. Στα 14, 15 και 16 μας χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Εργάζομαι στην Ντόχα του Κατάρ τα τελευταία 10 χρόνια. Στη Μέση Ανατολή είμαι 20 χρόνια. Εργάζομαι στο νοσοκομείο Σίντρα Μέντεση, το οποίο είναι παιδιατρικό και μητέρας εμβρίου. Πόσα χρόνια είσαι εκεί, Μάριέ μου? 10 χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια. Και όποτε μιλάμε, αισθάνομαι ότι είσαι ευχαριστημένος. Ειδικά για τον τομέα της γενετικής, η Μέση Ανατολή ήταν πάρα πολύ παραγωγική για μένα, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα ο πληθυσμός, ο ντόπιος πληθυσμός, ο οποίος μου επέτρεψε να κάνω γενετική έρευνα και να χαρτογραφήσω περιοχές στο ανθρώπινο DNA, οι οποίες ευθύνονται για ανθρώπινες κληρονομικές ασθένειες, οι οποίες δεν είχαν σχετιστεί με γνωστές βλάβες. Mm. Δηλαδή, όπως οι ιδιαιτερότητες, αυτές οι ασθένειες μπορεί να είναι κληρονομικές, μπορεί να είναι νευρολογικές, μπορεί να έχουν νοητική υστέρηση, μπορεί να είναι σε όλο το σπέκτρουμ, σε όλο το φάσμα της ιατρικής, αλλά ο πληθυσμός έχει μια ιδιαιτερότητα η οποία εξυπηρετεί τη γενετική έρευνα και εξυπηρετεί και επιταχύνει την αναγνώριση της βλάβης στο DNA η οποία φέρνει αυτή την ασθένεια. Τα χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσμού είναι ότι έχουμε μεγάλες οικογένειες. Ο μέσος όρος μιας αραβικής οικογένειας είναι γύρω στα 6 παιδιά. Ενώ μιας δυτικής οικογένειας μπορεί να είναι 2-2,5 παιδιά κατά μέσο όρο. Οπότε όσα περισσότερα παιδιά έχεις, τόσο περισσότερο η πιθανότητα, εάν υπάρχει κάποια βλάβη στο γενετικό υλικό, στο DNA, να έρθει στην επιφάνεια. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που βοηθάει τη γενετική έρευνα στην οποία ήμουνα εμπλεγμένος κατά το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου, έρευνα στη γενετική, είναι ότι επιτρέπονται οι γάμοι μεταξύ των πρώτων εξαδέλφων. Mm. Οπότε, εάν υπάρχει κάποια βλάβη στο DNA, είναι πολύ περισσότερο πιθανόν, εάν παντρευτώ μέσα στην οικογένειά μου, το άτομο στην οικογένειά μου να έχει και αυτό την ίδια βλάβη που έχω εγώ, γιατί την πήραμε από το κοινό μας πρόγονο. Ενώ αν παντρευτώ εκτός οικογένειας, η πιθανότητα να έχουμε την ίδια βλάβη είναι πάρα πολύ μικρότερη. Πριν σε ρωτήσω για τον κορονοϊό, τι γίνεται εκεί και τι έρευνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πώς το αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Κατάρ εκεί, ο οποίος πόσος είναι, Μάριέ μου? Ο πληθυσμός του Κατάρ είμαστε 2 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων οι 500 περίπου χιλιάδες είναι αυτό που λέμε ντόπιοι, γηγενείς, δηλαδή Άραβες οι οποίοι έχουν τις ρίζες τους εδώ, και 1,5 εκατομμύριο είμαστε ξένοι, οι οποίοι είμαστε εδώ να τους υπηρετήσουμε. Είμαστε, έτσι, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, την επιστημονική, συν την οικοδόμηση αυτής της χώρας όσον αφορά τα εργατικά χέρια για τις βαριές δουλειές. Όλο μου γεννούνται καινούργια ερωτήματα,
το οποίο βέβαια τα είχα στο μυαλό μου, αλλά θέλω να γυρίσω πίσω σε αυτά όλα που είπε στην έρευνα για το αν δημιουργούνται γενετικά κάποιες ασθένειες. Βρίσκεται και τον τρόπο να παρέμβεται ώστε να αναχαιτιστούν, δηλαδή υπάρχουν θεραπείες, να το πω, παρεμβάσεις. Η δική μου προσωπική έρευνα σε όλη μου την καριέρα ήταν η αναγνώριση των βλαβών. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπλεχτεί με την διόρθωση. Όλη μου η έρευνα γυρίζει γύρω από την αναγνώριση των βλαβών, το οποίο είναι το πρώτο βήμα για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Δηλαδή, εφόσον ξέρω ότι έχω αυτή τη βλάβη, πώς θα το προλάβω στην επόμενη εγκυμοσύνη. Και την διόρθωση. Με την διόρθωση εγώ δεν έχω εμπλακεί, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πειραματικές γονιδιακές θεραπείες οι οποίες φέρνουν σημαντικά αποτελέσματα που όταν ήμουνα εγώ στο πανεπιστήμιο και έκανα ειδικότητα στην γενετική, αν έλεγε κάποιος ότι αυτός θα συνέβαινε, ήτανε προϊόν επιστημονικής φαντασίας. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ποτέ ότι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, και όταν λέμε ποτέ, εγώ τελείωσα την ειδικότητά μου το 1995. Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι μόλις πριν 20 χρόνια. 25. Και μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια υπάρχει μία έκρηξη στον τομέα της γενετικής. Τον περασμένο Οκτώβριο, σε ένα συνέδριο των Αμερικάνων γενετιστών, ανακοινώθηκε μία καινούρια προσέγγιση στη γονιδιακή θεραπεία που φέρνει επανάσταση για άλλη μια φορά στο χώρο. Αρκετές ασθένειες του ματιού έχουν διορθωθεί, του οφθαλμού έχουν διορθωθεί, και όσο αυτή την τεχνική την επεξεργάζονται και την κάνουν πιο ακριβίας, τόσο πιο πολλά γενετικά νοσήματα θα μπορούν να διορθωθούν, γιατί είναι μια τεχνική που πάει, βρίσκει τη βλάβη σε κάθε κύτταρο και την διορθώνει επί τόπου. Πραγματικά είναι ένα σενάριο βέβαια, είμαστε, απέχουμε αρκετά ακόμα από το να διορθώνουμε κάθε είδους βλάβη. Οι εφαρμογές ακόμα είναι πολύ περιορισμένες και είμαστε αρκετά μακριά ακόμα από το να αναγνωρίσουμε όλο το γονιδίωμά μας. Γιατί το γονιδίωμά μας είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορούμε να το διαβάζουμε, αλλά ξέρουμε τι λέει σε πολύ λίγες σελίδες. Είναι σαν τα ιερογλυφικά των αρχαίων Αιγυπτίων. Έτσι, μπορούμε να τα διαβάσουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι λένε σε πολλές φορές. Αγαπητέ μου κύριε Καμπούρη, όμως, ο χρόνος είναι τελείως διαφορετικός σε σχέση Βεβαίως. Με έτσι όπως τον μετράμε εμείς. Οπότε όλα αυτά θα γίνουν... Βεβαίως. Η γενετική είναι μια ειδικότητα η οποία εξαρτάται από τις πρόοδους της τεχνολογίας. Με το που η τεχνολογία δίνει στους ερευνητές της γενετικής ένα εργαλείο να μπορέσουν να κάνουν κάτι, οι δυνατότητες αυτού του εργαλείου εξαντλώνται σε χρόνο ντετέ, σε χρόνο μηδέν, το εκμεταλλευόμαστε μέχρι εκεί που δεν παίρνει και περιμένουμε την επόμενη εξέλιξη των εργαλείων που χρησιμοποιούμε για την έρευνα για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ωραία. Για τη γενετική όμως θα μιλήσουμε και μια άλλη φορά. Βεβαίως. Τώρα ήθελα να μου πεις, Μάριε μου, αυτή τη στιγμή τι γίνεται εκεί στο Κατάρ και γενικά τριγύρω, γιατί είσαστε, πες μου λίγο γεωγραφικά που βρίσκεστε. Είμαστε ένα πολύ μικρό νησάκι. Από το βορρά μέχρι το νότο μπορεί να το οδηγήσει κάποιος σε 2 ώρες και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση μπορεί να το οδηγήσει κάποιος σε 1,5 ώρα. Και συνορεύουμε... Είμαστε στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Βρέχει το Κατάρ από παντού από τον Περσικό κόλπο με ένα μικρό κομματάκι του να συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία. Ωραία. Είναι κοντά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βαχρέν, το Ντουμπάι είναι περίπου 25 λεπτά πτήση από εδώ.
Το Μπαχρέιν είναι πάρα πολύ κοντά στη βόρεια άκρη του νησιού και πιο πάνω είναι το Κουβέιτ. Μάλιστα. Αλλά βασικά είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο είναι στον Περσικό κόλπο από τη μεριά των Αραβικών χωρών, όχι από τη μεριά του Ιράν. Για να δούμε τώρα. Ο κοροναϊός λοιπόν επισκέφθηκε εκεί αυτά τα μέρη. Βεβαίως. Ο κοροναϊός επισκέπτεται τους πάντες. Είναι όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά τα μέτρα που παίρνουμε τώρα, είναι για να μην μας μολύνει όλους μαζί. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να μας διευθετήσει όλους να έχουμε αρρωστήσει και να χρειαζόμαστε βοήθεια. Βέβαια, το 99,9% των μολυσμένων δεν θα χρειαστούν βοήθεια. Βέβαια, αν το σύστημα υγείας μας ήταν πολύ καλύτερο και μπορούσε να διευθετήσει πολύ πιο πολλούς αρρώστους, δεν θα χρειαζόταν αυτά τα μέτρα. Μιλάς για την Ελλάδα τώρα, Μαρία μου, ή για εκεί. Μιλάω για οπουδήποτε. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Εμείς στο Κατάρ έχουμε πολύ καλύτερο ιατρικό σύστημα και σύστημα υγείας από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Βέβαια, είναι μικρότερος ο πληθυσμός, είναι 5 φορές μικρότερος, αλλά να φανταστείς ότι έχουμε μόνο 8 θανάτους. Ενώ έχουμε διπλάσιο ποσό επιβεβαιωμένων μολυσμένων από ό,τι έχετε στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε διπλάσιο ποσό? Διότι εμείς έχουμε εφαρμόσει πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου. Δηλαδή, ελέγχουμε τους πάντες. Βέβαια, αυτός ο έλεγχος, αν έχω μια κριτική, είναι ότι αυτός ο έλεγχος πάει πιο σιγά από ό,τι θα τον ήθελα εγώ. Δεν τρέχει όσο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξει. Όμως, οι πληθυσμοί, ο πληθυσμός ελέγχεται σε περίπτωση με το μοριακό τεστ PCR, το οποίο μας λέει αν κάποιος έχει ενεργή μόλυνση ή όχι. Αν κάποιος έχει ενεργή μόλυνση, αμέσως αφαιρείται από το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, το άτομο με την ενεργή μόλυνση, τα μέτρα είναι πιο σκληρά για το άτομο με την ενεργή μόλυνση, γιατί αμέσως αφαιρείται από το κοινωνικό σύνολο και μπαίνει σε μια ειδική δομή νοσοκομείου, στο οποίο υπάρχουν μόνο μολυσμένοι άνθρωποι από τον ιό. Δεν είναι ένα γενικό νοσοκομείο στο οποίο υπάρχουν και άλλοι ασθενείς, όπως ο Ευαγγελισμός, όπως το Σωτηρία. Πώς το καταφέρανε αυτό? Αντιγράψανε ότι έγινε στην Κίνα με το να χτίσουν σε χρόνο ΔΕΤΕ μια καινούρια δομή, νοσοκομιακή δομή, συν ότι από ένα από τα υπάρχουσα νοσοκομεία απομονώσανε 2 μεγάλα κτίρια και τα κάνανε μόνο δομές για τον κορονοϊό. Εκεί λοιπόν το άτομο με τη μόλυνση κρατείται μέσα. Ανεξάρτητα αν έχει συμπτώματα ή όχι. Ανεξάρτητα αν έχει συμπτώματα. Άρα δεν πάει καραντίνα στο σπίτι του όπως εδώ. Όχι. Διότι στο σπίτι μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα. Στις αραβικές οικογένειες ζουν οι εκτεταμένες οικογένειες μαζί. Αν έχει λοιπόν 6 παιδιά οι κάθε οικογένειες και ζουν 3 αδέρφια με τις συζύγους και τα παιδιά, όχι στο ίδιο διαμέρισμα, αλλά στον ίδιο γενικό χώρο, ο καθένας τη δική του μονοκατοικία, αλλά στον ίδιο χώρο, ένας μολυσμένος άνθρωπος θα τους μολύνει όλους αυτούς. Δηλαδή, για παππούδες και γιαγιάδες δεν μου είπες τίποτα. Ναι. Να τελειώσουμε πρώτα το τι συμβαίνει όταν μπει στη δομή και μετά θα πούμε και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Λοιπόν, όταν μπει στη δομή, οι περισσότεροι που θα μπουν στη δομή δεν θα έχουν προβλήματα. Μερικοί θα έχουν μια υψηλή θερμοκρασία, θα δείχνουν μυαλγία, δηλαδή πόνους στους μυς, αλλά ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτούς θα χρειαστούν ιατρική βοήθεια. Ελάχιστο ποσοστό από αυτούς θα χρειαστούν οξυγόνο. Ελάχιστο ποσοστό από αυτούς θα χρειαστούν κάτι πιο σοβαρό. Αυτοί λοιπόν που θα χρειαστούν ιατρική βοήθεια, αυτή η δομή θα τους την παρέχει. Γιατί δεν είναι μόνο δομή απομόνωσης, είναι και δομή παροχής βοήθειας. Μάλιστα.
Αυτοί που θα χρειαστούν λοιπόν τη βοήθεια θα την πάρουν. Ναι. Αυτοί που δεν θα τη χρειαστούν και απλώς θα χρειαστούν παυσίπονα ή θα χρειαστούν αντιπηρετικά ή δεν θα χρειαστούν τίποτε, γιατί δεν θα έχουν συμπτώματα, θα μείνουν μέσα μέχρι να γίνουν θετικοί για το αντίσωμα που λέγεται IgG και είναι η μακροχρόνια ανοσία. Μάλιστα. Όταν βγουν θετικοί για τη μακροχρόνια ανοσία, αυτό το άτομο ελευθερώνεται ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό δεν έχουμε κατοίκο περιορισμό. Αυτό που έχουμε είναι περιορισμός στο να είμαστε πολύ μαζί στο ίδιο σημείο. Τα μαγαζιά στα μολ έχουν κλείσει, αλλά τα μαγαζιά που δεν είναι στα μολ και είναι στους δρόμους που είναι ένα-ένα ή το ένα δίπλα στο άλλο, δεν έχουν κλείσει. Έχουν όμως περιοριστεί οι ώρες. Οι ώρες είναι από τις 8 μέχρι τις 1 καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα είναι κλειστά. Έτσι κάποιος σαν και εμένα, που 8 με 1 εργάζομαι στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να πάω σε αυτά τα μαγαζιά. Οπότε τα άτομα που πάνε είναι πολύ λιγότερα από ό,τι θα πήγαιναν κανονικά. Και κρατάνε αποστάσεις όταν πηγαίνουν, κρατάνε τις αποστάσεις. Υπάρχει αστυνόμευση. Κρατάνε αποστάσεις, αλλά στα σούπερ μάρκετ, στα μεγαλύτερα από αυτά τα μαγαζιά, υπάρχουν υπάλληλοι αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίοι ψηφιακά ελέγχουν τη θερμοκρασία του κάθε ατόμου ο οποίος μπαίνει, συν ότι από την Κυριακή που μας έρχεται θα θεωρείται υποχρεωτική η μάσκα, μια απλή μασκούλα, για το άτομο το οποίο θα μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ ή μέσα σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γιατί τα μικρότερα μαγαζιά δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έλεγχο θερμοκρασίας. Έτσι, λογικό είναι. Μάρια Καβούρη, εδώ στην Ελλάδα αυτό το θέμα της μάσκας έχει γίνει θέμα. Δηλαδή, τι φοράμε, δεν τη φοράμε, χρειάζεται, πότε χρειάζεται κτλ. Θεωρητικά, ναι, η μάσκα χρειάζεται, όπως λέει το κέντρο για τον έλεγχο των νόσεων, το CDC, χρειάζεται να φορεθεί μόνο από αυτούς που νοσούν, που είναι μολυσμένοι, για να μην μεταδίδουν την νόσο στον επόμενο. Δηλαδή, αυτός που δεν νοσεί, όπως σωστά λένε και πολλοί λοιμοξιολόγοι, δεν είναι απαραίτητο να φοράει αυτή τη μάσκα. Μάλιστα. Αν υπάρχει πληθώρα μασκών και αν δεν χρειάζεσαι 3 και 5 ευρώ να αγοράσεις μία μάσκα η οποία κάνει 3 λεπτά να παραχθεί και κάτω από κανονικές συνθήκες κοστίζει 20 λεπτά, έτσι, να βάλουμε μέσα και το μεγάλο κέρδος από τα 3 στα 20, θα μπορούσε να τη φορέσει ο καθένας για ένα έξτρα μέτρο προστασίας. Αλλά ουσιαστικά η μάσκα είναι απαραίτητη να φορεθεί από τους νοσούντες ή από αυτούς που έχουν ήδη μολυνθεί, αν το ξέρουν, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν, όταν επικοινωνούν με το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Επειδή όμως δεν ξέρουμε ποιος από εμάς είναι μολυσμένος, γι' αυτό μας λένε να φορέσουμε όλοι μάσκες, έτσι. Επίσης, μια άλλη στατιστική που θα τη βρεις ενδιαφέρουσα. Επειδή εμείς κάνουμε πληθυσμιακά τεστ, να σου απαντήσω πρώτα την ερώτησή σου για τους γιαγιάδες και τους παππούδες. Δεν έχουμε γιαγιάδες και παππούδες. Δεν έχουμε πολλούς. Οι γιαγιάδες και παππούδες υπάρχουν μόνο στις ντόπιες οικογένειες. Δηλαδή, στις 500.000 που είναι ντόπιοι, υπάρχουν γιαγιάδες και παππούδες. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι από άλλες χώρες, οπότε είναι νέοι άνθρωποι. Ερχόμαστε για να κάνουμε βαριές δουλειές, δηλαδή κατασκευές, υπηρεσίες, πολιτές. Ο μέσος όρος αυτών των ατόμων είναι 20-25 χρονών. Έρχονται τα εργατικά χέρια, είναι μόνο νέα χέρια.
Έλληνες γιατροί είναι αρκετοί εκεί, Μάρια. Θα σου πω για τους Έλληνες γιατρούς, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε 5.500 Έλληνες. Ναι. Οι οποίοι, όχι γιατρούς. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ. Υπάρχουν επαγγέλματα που προ-κρίσης αυτά τα άτομα δεν θα φεύγανε ποτέ από την Ελλάδα για να πάνε στο εξωτερικό να κάνουν αυτή τη δουλειά. Παραδείγματος χάρη, κομμωτές, υπεύθυνοι καθαριότητας, ρεσεψιονίστες σε ξενοδοχείο. Πριν το 2010, ένα τέτοιο άτομο ποτέ δεν θα έφευγε από την Ελλάδα να πάει στο εξωτερικό να κάνει αυτή τη δουλειά. Όμως η κρίση επέβαλε και σε επαγγέλματα τα οποία δεν είναι επαγγέλματα της ξενιτιάς, τυπικά επαγγέλματα της ξενιτιάς, να γίνουνε. Μάλιστα. Από αυτούς τους 5.500 Έλληνες, στο δικό μου το νοσοκομείο δουλεύει ακόμα ένας γιατρός και ίσως υπάρχει και ένας ακόμα. Τι ειδικότητες, Μαρία μου? Ο καλός μου φίλος ο Σπύρος ο Χουλιάρας κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση εδώ στο ΣΥΤΡΑ και είναι γυναικολόγος. Μάλιστα. Πολύ. Γιατί δεν δουλεύουν πάρα πολλοί γιατροί στο Κατάρ? Γιατί το Κατάρ απαιτεί από τους γιατρούς που δουλεύουν εδώ να έχουν διαπιστευτήρια συνεχούς εκπαίδευσης. Mm. Δηλαδή να ανήκουν σε προγράμματα που κάποιος διεθνής οργανισμός σε εξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μια φορά το χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια, μια φορά στον 1,5 χρόνο, με διαγωνίσματα και πρακτικές να αποδείξεις ότι είσαι σύγχρονος στη γνώση. Η Ελλάδα δεν έχει αυτά τα προγράμματα. Και οπότε Έλληνας γιατρός, ο οποίος από μόνος του δεν έχει υπαχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα του εξωτερικού, δεν μπορεί να πάρει άδεια εξασκήσεως εργασίας στο Κατάρ. Αυτό είναι το που έχει. Γιατί το Κατάρ απαιτεί να ανήκεις σε ένα σύστημα που ελέγχει τη γνώση σου σε πολύ συχνά τακτά χρονικά διαστήματα για να σιγουρεύεται, είναι σαν μια πιστοποίηση του ποιόν του εργαζομένου. Εξαιρετικό το βρίσκω. Έτσι. Λοιπόν, Μαρία, είπαμε λοιπόν ότι το εργατικό δυναμικό είναι νέο σε ηλικία. Εγώ που είμαι ετών 59 είμαι η εξαίρεση. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι χειρονακτικό εργατικό δυναμικό. Εγώ έχω μια γνώση την οποία χρειάζεται πολλά χρόνια να την αποκτήσεις. Οπότε φυσικό είναι να είμαι ένας από τους στην μειονότητα των ανθρώπων που δουλεύουν στο Κατάρ, που είναι ψηλότερα σε ηλικία, αλλά δυστυχώς είναι υποχρεωτικό, γιατί μόνο έτσι έχεις τη γνώση και την πείρα. Ο ντόπιος πληθυσμός, λόγω της μεγάλης οικογένειας, το 50% του ντόπιου πληθυσμού είναι κάτω από την ηλικία των 14. Μάλιστα, κατάλαβα. Διότι ανανεώνεται με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Οπότε δεν έχουμε πολλούς παππούδες και ηλικία. Κατάλαβα. Πες μου κάτι, εκτός το θα σε ρωτήσω πιο μετά για το αν σκέφτεσαι να επιστρέψεις βέβαια στην Ελλάδα, αλλά πριν από αυτό θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου τώρα για τον κοροναϊό, δηλαδή έτσι όπως γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς όλα τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Ποια είναι η άποψή σου και έχεις κάποια άλλη θέση, σκέψη, πρόταση, θεωρείς ότι όλα γίνανε καλά, γίνονται σωστά? Η μόνη κριτική που έχω είναι ότι θα ήθελα να δω πληθυσμιακούς ελέγχους, οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι. Δηλαδή, με έλεγξε σήμερα, δεν έχω ενεργή μόλυνση. Δεν σημαίνει όμως ότι σε 4 μέρες από σήμερα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο πληθυσμιακός έλεγχος, τον οποίο εφάρμοσε η Νότια Κορέα, είναι ελέγχω τον πληθυσμό μου και αντί να τους απομονώσω όλους μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει ένα τεράστιο οικονομικό επακόλουθο, το οποίο θα κοστίσει ζωές όμως σε κάποια στιγμή. Δεν είναι μόνο ότι θα χαθούν χρήματα, θα χαθούν ζωές, θα γίνει εξαθλίωση, θα χαθούν προσωπικά κεκτημένα. Έχει πολλές κοινωνικές
επιπτώσεις. Αντί να απομονώνω τους πάντες, έχω μια περιορισμένη απομόνωση, όπως κάνουμε εδώ στο Κατάρ, η οικονομία συνεχίζει να δουλεύει, όμως ο πληθυσμιακό τεστ μου επιτρέπει να απομονώσω τα άτομα τα οποία νοσούν. Έτσι, και ο ψυχολογικός παράγον δουλεύει καλύτερα, αλλά βασικά το άτομο με την ενεργή λίμωξη δεν το αφήνει στο σπίτι. Είχαμε παραδείγματα των ατόμων που τους είπανε όταν έχετε υψηλή θερμοκρασία καλέστε το κέντρο ή το γιατρό. Και ορισμένοι από αυτούς καταλήξανε διότι τους αφήσανε στο σπίτι 1-2 μέρες περισσότερο και έτυχε αυτό το άτομο να είχε κάποιο παρεπιπτό νόσημα, υποκείμενο όπως το λέμε, το οποίο ή να μην πέρασε από το μυαλό τους να το δηλώσουν εκείνη τη στιγμή ή να μην το ξέρανε ή βέβαια αυτή είναι η μειονότητα. Έτσι. Ναι. Απ' την άλλη μεριά η δικαιολογία και η βάσιμη δικαιολογία είναι ότι τα τεστ είναι εξειδικευμένα. Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και εργαστήρια για να γίνουν. Ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα των αναλωσίμων. Ναι. Το οποίο είναι σωστό. Αλλά εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως το αντιμετωπίζουμε. Παντού. Όμως αυτό που κάναμε στο νοσοκομείο μας ήταν ότι επειδή είχαμε περιορισμένη διαθεσιμότητα αναλωσίμων, κάναμε αυτό που κάναμε τα πιο παλιά χρόνια της γενετικής έρευνας, φτιάξαμε τα αναλώσιμα μόνοι μας. Από μεμονωμένα χημικά. Αυτά τα αναλώσιμα είναι χημικές ουσίες, τις οποίες τις αναμειγνύεις στις σωστές ποσότητες. Ναι. Έτσι. Η εξέλιξη της παραγωγής των αναλωσίμων είναι τέτοια, ώστε υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες παράγουν αυτά τα αναλώσιμα, να το πούμε απλά, τα αμπαλάρουν με ένα σωστό τρόπο στις σωστές αναλογίες και δίνουν και μια πιστοποίηση ποιότητας. Ότι ξέρεις τι, αυτό είναι καλό το αναλώσιμο. Ότι αυτή είναι η ημερομηνία λήξης. Ότι άμα ακολουθήσεις τις οδηγίες θα δουλέψεις σωστά. Το τεστ. Ναι, ναι. Το τεστ. Επειδή όμως εμείς δεν είχαμε την πολυτέλεια να τα έχουμε αυτά, όμως τα χημικά τα μεμονωμένα τα έχουμε και σε αυθονία. Αυτό που κάνα... Εμείς στην Ελλάδα φυσικά τα έχουμε. Ένα όλη μου καριέρα που έκανα γενετική έρευνα, δεν υπήρχαν αυτά τα έτοιμα αναλώσιμα πριν αρκετά χρόνια. Και τα φτιάχναμε μόνοι μας. Οπότε αυτό που κάναμε ήταν, κάναμε παραγωγή ιδίων αναλωσίμων, κάναμε τα απαραίτητα πειράματα να αποδείξουμε ότι τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήσαμε έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τα αναλώσιμα τα οποία παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες θα παρέχουν με την πιστοποίηση κλπ. Σαν μία ανάγκη στην εποχή της πανδημίας. Μάριε, αυτά τα αναλώσιμα τα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν εργαστήρια. Άρα μπορούμε λοιπόν με τεχνογνωσία... Και έχω ακούσει από συζητήσεις στην Ελλάδα, ναι, μα δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό, διότι οι υπεύθυνοι οι οποίοι θα μας αναθέσουν, γιατί αυτό πάντα πρέπει να γίνει σε ένα εργαστήριο, θα μας αναθέσουν την εκτέλεση αυτών των εξετάσεων, θέλουν να είναι πιστοποιημένα τα αναλώσιμα. Και καθυστερούμε έτσι και... Δυστυχώς σε μια εποχή πανδημίας μπορεί να μην έχεις την πολυτέλεια να τα κάνεις όλα τέλεια. Άντε και έχασες 1-2 μολυσμένους. Ναι, αλλά προτιμώ να κάνω ένα τεστ το οποίο θα μου ξεφύγουν 1-2 μολυσμένοι, αλλά θα μου δείξει άλλους 10 και να τους βγάλω από το κοινωνικό σύνολο και αυτούς τους 2 τους μολυσμένους μπορεί να τους πιάσω την επόμενη εβδομάδα που θα τους ξανατσεκάρω. Τώρα, Μάριε Καμπούρη, θα
επιτρέψεις να αποκαλύψω κάτι. Έχεις ένα πανέμορφο κοριτσάκι στην Ελλάδα, την κορούλα σου, την οποία βέβαια τώρα τη στερείσαι λόγω της καραντίνας που υπάρχει και της δυσκολίας των μετακινήσεων. Και μάλιστα προχθές που μιλήσαμε μου είπες, Εύα μου θέλω να πάω να τη δω, αλλά προσπαθώ να κολλήσω τον ιό, τον κορονοϊό, για να μπορέσω να τον περάσω και όταν θα πάω εκεί να έχω ανοσία κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην μου πούνε κάτσε και 14 μέρες καραντίνα, οπότε θα περάσουν οι μέρες της άδειά σου, θα περάσουν και δεν θα δεις τη μικρή σου. Για να μην δώσουμε τη λάθος εντύπωση, ναι. Αυτό είναι μια πολύ υποκειμενική άποψη και ένα πολύ υποκειμενικό ρίσκο που παίρνω εγώ. Mm-hmm. Όμως, η αλήθεια είναι ότι, να μην σου πω ότι και στο απότερο μέλλον, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, και όταν λέμε άμεσο μέλλον μπορεί να είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, τα άτομα τα οποία θα έχουν περισσότερη ελευθερία κινήσεων από το γενικό πληθυσμό θα είναι τα άτομα τα οποία ή θα έχουν μακροχρόνια ανοσία ή θα έχουν εμβολιαστεί. Το εμβόλιο όμως δεν πρόκειται να είναι διαθέσιμο τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, μπορεί να είναι τους επόμενους μήνες. Μπορεί. Μπορεί να πάρει 2 χρόνια. Ελπίζω όχι, νομίζω όχι. Έτσι. Ναι. Όμως, ήδη αρχίσανε να μιλάνε για πιστοποιητικά υγείας. Άλλοι μιλάνε για ψηφιακά πιστοποιητικά υγείας. Άλλοι μιλάνε χωρίς πιστοποιητικό υγείας δεν θα μπορέσει να πει στο αεροπλάνο. Άλλοι μιλάνε ότι μπορεί να μπει στο πιστοποιητικό υγείας, να μπει στο αεροπλάνο, αλλά όταν φτάσεις κάπου, οι τοπικές αρχές θα θέλουν να κάνουν το δικό τους το τεστ. Έτσι λοιπόν, εγώ, βάζοντας σε μια ζυγαριά τα θέλω μου, λέω ότι εγώ προτιμώ να μολυνθώ, εγώ όμως προσωπικά δεν το συνιστώ σε κανέναν, ναι. Είναι ένα ρίσκο που εγώ το παίρνω για να κάνω αυτό που θέλω. Ότι εγώ προσωπικά προτιμώ να μολυνθώ, να περιμένω, να μου περάσει η μόλυνση, να έχω το αντίσωμα της μακράς ανοσίας, διότι πιστεύω ότι η μετακίνησή μου θα είναι πιο εύκολη από το αν δεν έχω μολυνθεί. Τώρα. Υπάρχει περίπτωση να έχω επιπλοκές. Αυτή η περίπτωση πάντα υπάρχει. Δηλαδή, έστω και το 0,001%, έστω και το 1 στο εκατομμύριο να έχει επιπλοκές, κανένας δεν σου εγγυάται ότι εσύ δεν θα είσαι αυτό το ένα. Σωστό. Όμως, για μένα προσωπικά, που δεν έχω υποκείμενα νοσήματα, έτσι... Mm-hmm. Το ρίσκο αξίζει. Γιατί? Διότι αν σκεφτόμουν αυτό το ρίσκο, δεν θα έβγαινα ποτέ από το σπίτι να μπω στο αυτοκίνητο να έρθω στην εργασία μου. Διότι η πιθανότητα να πάθω ένα σοβαρό ατύχημα και είτε να πεθάνω είτε να έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα λόγω ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήματος είναι μεγαλύτερη από το να έχω μια σοβαρή επιπλοκή από τον κοροναϊό, ξέροντας ότι δεν έχω κάποιο υποκείμενο νόσημα. Αν ήμουν αδιαβητικός, αν είχα πρόβλημα και δεν δούλευε το σηκώτη μου, αν δεν δούλευαν τα νεφρά μου, αν δεν δούλευε η καρδιά μου και το ήξερα, έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν αυτά τα προβλήματα και να μην το ξέρανε, το ρίσκο του να θέλω να μολυνθώ για να έχω ελευθερία κινήσεων θα ήταν μεγαλύτερο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αυτά τα ρίσκα είναι υποκειμενικά και προς Θεού δεν προτρέπουμε κανέναν στο να μολυνθεί για να έχει ελευθερία κινήσεων. Για μένα αξίζει τον κόπο. Έτσι, γιατί σε αυτή τη ζωή πληρώνουμε το τίμημα για το οτιδήποτε. Και το τίμημα για τον καθένα μας είναι υποκειμενικό και διαφορετικό. Δεν μου λες, Μαρία μου, επειδή είσαι ένα φωτεινό μυαλό και το ξέρω πόσο καλός επιστήμονας είσαι. Υπερβολές. Θα παραμείνεις εκεί στο Κατάρ για πάντα ή θα επιστρέψεις κάποια στιγμή. Όπως ξέρεις πολύ καλά, εγώ δοκίμασα να γυρίσω στην Ελλάδα μετά από 25 χρόνια στην Αμερική.
και στη Σαουδική Αραβία, γιατί όλη μου εκπαίδευση είναι στην Αμερική, αποφάσισα να ξαναφύγω στο εξωτερικό και να κάνω αυτό που ήξερα να κάνω, το οποίο ήταν η γενετική έρευνα. Οπότε, ακόμα και αν είχα μείνει στην Αμερική, το βιογραφικό μου στη χαρτογράφηση των ανθρώπινων γονιδίων δεν θα ήταν το ίδιο, θα ήταν πολύ πτωχότερο. Σωστά, γιατί εκεί δεν θα είχα το πρώτο υλικό των ασθενών και των οικογενειών με τις ιδιαιτερότητες του γενετικού υλικού που είπαμε στην αρχή, που βοήθησε σε αφάνταστο σημείο τη γενετική έρευνα και τη χαρτογράφηση των ανθρώπινων γονιδίων και τη συσχέτισή τους με ανθρώπινη ασθένεια. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση να αναγνωρίζεις κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την επόμενη εγκυμοσύνη να αποφύγει την καταστροφική συνέπεια της προηγουμένης εγκυμοσύνης. Θέλω, Μαρίκα, μπορεί να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να κλείσουμε λέγοντας, ας το πούμε, δίνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο, στους Έλληνες βασικά, όσο αφορά αυτή την κατάσταση, την πρωτόγνωρη, που βίωσε βέβαια παγκοσμίως ο κόσμος, αν είσαι αισιόδοξος και εν πάση περιπτώσει να μας στείλεις τις ευχές από εκεί που είσαι. Αισιοδοξία πάντα υπάρχει, γιατί αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πιστεύω προσωπικά ότι όλες αυτές οι περιορισμοί είναι απόλυτα απαραίτητοι. Όχι, δεν το πιστεύω. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε το DNA των Ελλήνων είναι και λίγο ατίθασο. Και αν είμαστε Σουηδοί, Φερρυππίν, θα είχαμε πειθαρχήσει από μόνοι μας λόγω νοοτροπίας σε ορισμένες καταστάσεις οι οποίες έκαναν υποχρεωτικές πιο σκληρά μέτρα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, αν ο κόσμος είχε λίγο διαφορετική νοοτροπία, δεν θα χρειαζόντουσαν τα πιο σκληρά μέτρα. Αν υπήρχε πληθυσμιακός έλεγχος, δεν θα χρειαζόντουσαν τα πιο σκληρά μέτρα. Αν υπήρχε η ελευθερία στα εργαστήρια να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, να χρησιμοποιήσουν αναλώσιμα τα οποία είναι ιδιοφτιαγμένα, ας το πούμε έτσι, βέβαια με τα συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες να δείχνουν ότι έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα με τα επίσημα, θα είχαμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Συν ότι το μοντέλο του ελέγχω και απομονώνω τους μολυσμένους, ελευθερώνει λίγο την κοινωνία από την μεγάλη πίεση. Για να πειθαρχήσουμε στα μέτρα, ακόμα και εγώ που με ορισμένα από αυτά τα μέτρα δεν συμφωνώ, όμως θα πειθαρχήσουμε αναγκαστικά. Μακάρι να είχαμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας και να μπορούσε να μας διευθετήσει χωρίς να πειθαρχήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι τώρα αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, ήταν ένας οδηγός επιβίωσης, οπότε από εδώ και πέρα τουλάχιστον οι ελλείψεις να μπορέσουν με κάποιον τρόπο να διευθετηθούν. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν θα είναι ίδιος. Σίγουρα η μετακίνηση και τα ταξίδια δεν θα είναι ίδια. Υπάρχει ένα μεγάλος μέρος του πληθυσμού που αυτό δεν το ενδιαφέρει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέρος του πληθυσμού και ένας από αυτούς είμαι εγώ, ο οποίος αν δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, να βρεθεί με τους ανθρώπους που αγαπάει, ποιος ο λόγος να ζω και να εργάζομαι εγώ? Δεν υπάρχει κανένας λόγος και είναι η ίδια όχι μόνο για μένα, για όλους τους ξενιτεμένους. Ποιος ο λόγος να ζεις και να εργάζεσαι όταν είσαι μακριά από τους ανθρώπους που αγαπάς? Έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια μέσα που η απόσταση μας ενώνει, η τεχνολογία δηλαδή εννοώ. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, γιατί το χάδι, η αγκαλιά... Ακριβώς. Είναι πολύ θεραπευτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σου στέλνω την αγκαλιά μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσεις να είσαι το ίδιο χρήσιμος,
σε αυτό που κάνεις, γιατί πραγματικά αυτό θα γράψει την ιστορία του. Και ίσως και είναι ένας λόγος και της ύπαρξής σου. Ήρθες για να προσφέρεις κάτι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο όχι. Εγώ δεν είμαι το τίποτε. Είναι μια μικρούλα συμβολή στο μεγαλείο της επιστήμης. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Εύα.